και να σηκώσουμε ψηλά το κεφάλι μας στον ουρανό για να θαυμάσουμε ένα υπερθέαμα από αυτά που μία φορά το χρόνο έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε κυρίες και κύριοι και αναφέρομαι στην Διεθνή Διοργάνωση 7th Cavala Air Show που προγραμματίζεται να διεξαχθεί το διήμερο 29 και 30 Ιουνίου ένα ετήσιο θέαμα αεροπορικών και ναυτικών επιδείξεων κάθε κατηγορίας δωρεάν στο κοινό εμπρό από το παραλιακό μέτροπο της Καβάλας με κέντρο το λιμάνι Απόστολος Παύλος σε ένα έτσι υπέροχο φυσικό θέατρο που δημιουργεί το ανάγλυφο της περιοχής, ο ουρανός και η θάλασσα μέχρι το νησί της Θάσου θα, θα έχει την δυνατότητα να απολαύσει ο κόσμος. έχουμε κοντά μας τον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη που είναι ο οργανωτικός και επιχειρησιακός διευθυντή διευθυντής του Καβάλα Air Show, Air Sea Show για την ακρίβεια. Καλώς ήρθατε κύριε Γεωργιάδη. Καλώς σας βρίσκω για πάλι. Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Α, νομίζω ότι αυτός ο θεσμός εδραιώθηκε για τα καλά κάθε χρόνο λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις με την έννοια της καλής φήμης και βεβαίως αυτό είναι απόρρια μιας πολύ σκληρής και συγκροτημένης οργανωτικής προσπάθειας δική σας. Φέτος μάλιστα την παρουσίαση έχουν αναλάβει για μία ακόμη χρονιά βέβαια η Έμι Καμπουρίδου και ο Γιάννης Σερβετάς. Δώστε μας εσείς το πλαίσιο της φετινής επίδειξης. Ε, καλησπέρα. Η φετινή επίδειξη γίνεται 29 και 30 όπω είπατε στην πόλη τη Καβάλα και έχουμε και μία μέρα ακόμη, 1η Ιουλίου, ημέρα Κυριακή, στην Νέα Πέραμο του Δήμου Παγκαίου. Mm -hmm. Ένα γεμάτο τριήμερο αεροπορικών και λίγων ναυτικών επιδείξεων. Συνολικά είναι 12 ώρε επιδείξεων στο σύνολο, μαζί με τι παράλληλε δράσει. Περιλαμβάνει 15 ομάδε κάθε κατηγορία δηλαδή από Αλεξίπτωτα τακροβατικά έως ε, ε, Σμίνι Τζέτ ε, ε, και, και μια ομάδα υλικοφόρων από την Ιταλία. Ε, μεγάλο το δυναμικό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, σταθερά όπως και κάθε χρονιά, ιδιαίτερα μετά το 2012. Ε, και πολύ νέα θέματα. Το ένα αφορά το, τα φτερά τη επιστήμη, αφορά τρία πανεπιστήμια, τρει σχολέ μάλλον πανεπιστήμιων. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη ξανά και όπω και πέρυσι, με το ΑΣΑΤ, το τμήμα του. και το ΤΕΙ ανατολικής Ανατολική Μακεδονία το πρώην ΤΕΙ Καβάλα, με δύο τμήματα. Ένα αέρια προϊόντα από ελληνικά χέρια και ελληνικά μυαλά μιλάμε Μιλήσατε μάλλον προηγουμένω για ένα πλήθο παράλληλων δράσεων, όπω η παιδική και η εμπορική ζώνη, όπω θυμάμαι εγώ. Ε, ακολουθούν όμω και άλλε εκθέσει, συναυλίε. Ναι, είναι. δώστε μα ναι, περισσότερε πληροφορίε ε, για αυτά είναι, είναι 12 στον αριθμό. Ε, περίπου εκεί κινούμαστε κάθε χρόνο. Mm -hmm. ε, με αυτή την εκδήλωση που μόλι ανέφερα και αγκαλιάζει επίση εκτό από τα πανεπιστήμια. Επίδειξη στατική θα τη λέγαμε, γιατί δεν είναι εύκολο να το κάνεις με αρπακτικά πουλιά από τον Κώστα Ελευθεριάδη, από το Πάρκο Αρπακτικών Δράμας. Ε, το RC Team των ακροβατικών αερομοντέλων, ναι. τα οποία δεν πετάνε στην περιοχή εκείνη, δεν επιτρέπεται, αλλά στατικά μπορούν να το δείξουν αυτό. Χωρίζουμε τις επιδείξεις σε στατικές και σε δυναμικές. Ε, έχουμε την φιλαρμονική του Δήμου καβάλαση η οποία θα διανθίσει το διήμερο, για την Καβάλα πάντα μιλάω. Αντίστοιχα θα το κάνει και η α, φιλαρμονική του Δήμου Παγκαίου. Εκθέσει τεχνολογία και επιστήμη. Και επιστήμη, υπάρχει εμπορική έκθεση, υπάρχουν έκθεση μοτοσυκλέτα. Τι εννοούμε εμπορική έκθεση. Εμπορική έκθεση νοικιάζει κάποιο περίπτερα ναι. και μπορεί να προβάλλει και περιορισμένα να πουλάει ήδη αναμνηστικά ναι. με το είδο του. Μάλιστα. Το οποίο είναι σχετικό Θέλουμε, όχι απαραίτητα. Θέλουμε να είναι, σχετικό, να είναι σχετικό, αλλά mm -hmm. δεν είναι αυτό ο όρο. Μπορούμε mm -hmm. να το πάμε μέχρι ένα αρκετό μεγάλο επίπεδο, επίπεδο μικρών κοσμημάτων ίσω κλπ. Άρα λοιπόν μιλούμε για ψυχαγωγία του κοινού για όλε τι ηλικίε, όλο το 24ου. Ναι, 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 μπορούμε να το πούμε τώρα. Είναι μια τριήμερη εμπειρία, όχι μόνο αεροπορική και ναυτική. Mm -hmm. Για πείτε μα για την αεροπορική επίδειξη, που ναι. πάντα εντυπωσιάζει περισσότερο. Ναι. Ε, η αεροπορική επίδειξη κάθε μέρα στην πόλη τη Καβάλα κρατάει περίπου 3,5 ώρε, ώρες, mm -hmm. είναι δωρεάν, το τονίζουμε πάλι αυτό, ε, και δυο μισή ώρες περίπου είναι στο, στην Πέραμο την Κυριακή το βράδυ. Έχουμε κανονίσει έτσι τα πράγματα, ώστε να ε, εξυπηρετήσουμε κυρίως τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα και άλλες πόλεις βέβαια, που μπορούν να, και αυθημερών να έρθουν και να φύγουν. Διότι βλέπετε τα ξενοδοχεία εκεί ε, τελειώσαν τη καβάλα, μάλλον τη Δράμας και τη Ξάνθης και... Λέτε. Συγκλονιστικό. Ναι, ναι, ναι. Και οι τιμέ λίγο έχουν ανέβει Τι μπορεί να κάνει πάνω. ένα τρίμερο τέτοιο, λοιπόν, ναι, έτσι ναι, ναι, πόσο ναι. μπορεί να αυξήσει την ναι. τουριστική κίνηση σε μια περιοχή. Ε, λοιπόν. Το F-16 της πολεμικής αεροπορίας, το διαμάντι κλασικά της αεροπορικής επιδείξης κάθε χρονιά, είναι η Baltic Beach για τρίτη χρονιά. Ε, μια ομάδα η οποία έχει τρομερά παγκόσμιο δίκτυο με jet. Mm -hmm. η τελευταία, τα τελευταία βιούζε μετά την εκστρατεία τους στην Κίνα βάση και του δικού μας βίντεο ήταν 50 εκατομμύρια. Εκεί οι αριθμή είναι σε εκατομμύρια. Ε, η πολεμική αεροπορία, ο στρατό ξηρά, ιδιαίτερα η αεροπορία στρατού, η πρώτη ταξιαρχία αεροπορία στρατού, γιορτάζει τα 20 τη χρόνια. Είμαστε τυχεροί, έχει και πολλέ επιτύου, βοηθάει αυτό. Με πέντε ελικόπτερα, με μεγάλο δυναμικό. Συνολικά οι συμμετέχοντε είναι 106 άτομα. Έχουμε και, και περιλαμβάνε... ναυτικέ επιδείξει. Κοιτάξτε, οι ναυτικέ είναι περίπου ένα 15%. Mm -hmm. ε... Τι περιλαμβάνουν αυτέ, δηλαδή. Η καλύτερη μα ομάδα και πάλι είναι από την Ελληνική Ομάδα Διάσωση, τμήμα υγρού στοιχείου τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Έρχεται με ένα δεκάμετρο το Norwegian 2 Είναι μια τελευταία συνεργασία προϊόν. Και αυτή η ομάδα των έξι ατόμων θα. Και επίδειξη θα κάνει, αλλά και ουσιαστικό έργο ε, στην περίπτωση που απαιτηθεί να επέμβει θαλάσσια mm -hmm. για μια διάσωση. Mm -hmm. Μάλιστα. Εκτό από το πρόγραμμα των αεροπορικών επιδείξεων. Και, και συγγνώμη, ναυτικών... και ο ναυτικό όμιλο Καβάλα με ένα στολίσκο και ιστιοπλοϊκά. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι εκτό από το πρόγραμμα των αεροπορικών και ναυτικών επιδείξεων, το ενδιαφέρον προσέλκυσαν στοιχεία που φανερώνουν και την συνεχώ αυξανόμενη δημοτικότητα του ΣΟΟΥ στην Ελλάδα αλλά και, και στο εξωτερικό. Έχετε στα χέρια σας ένα DVD, το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να το δείξετε, γιατί αλίμονο είστε περήφανος ε, γι' αυτό. Με ελληνικούς υπότιτλους, που σημαίνει ότι δεν έγινε από ελληνικό συνεργείο, έγινε από... Έγινε από το Asa Productions, είναι του Ηνωμένου Βασιλείου, από τον Steven mm. ε, Είναι 65 λεπτά και φτιάχτηκε ε, για την ηρωική στιγμή που περάσαμε και είχαμε την τιμή εδώ να μας φιλοξενήσετε για τα 100 χρόνια αναβίωσης μιας πτήσης εγκονού προς παππού στη Θάσο. Πριν από δύο χρόνια έγινε αυτό. Mm -hmm. Πάνω σε αυτό γυρίστηκε το ντοκιμαντέρ και είναι αφιερωμένο κυρίως στη Θάσο πώς φτιάχτηκε το αεροπλάνο mm -hmm. και στα θύματα του Μεγάλου Πολέμου, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στον ποταμό Σόμ στη... στο Βέλγιο και έχουμε και φέτο τα 100 χρόνια λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Με μεγάλη μα τιμή, είναι το δώρο σα. Α, σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ε, πραγματικά το χαίρομαι αυτό και είμαι πάρα πολύ ε, περήφανη, διότι έμαθα ότι είναι υποψήφιο κιόλα στα βραβεία Μπάφτα. Είναι στον προθάλαμο του προθαλάμου των βραβείων Μπάφτα στην Αγγλία. Πολλά συγχαρητήρια και γι' αυτό. Και ε, κλείνοντα, θα ήθελα έτσι να απευθύνετε το κάλεσμα στου Θεσσαλονίκη, οι οποίοι βεβαίω ε, σα τιμούν ε, κατά εκατοντάδε. Ε, γιατί γνωρίζω ότι από την Θεσσαλονίκη υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτε, όχι μόνο από τι ε, γύρω πόλει, κύριε Γεωργιάδη. Βοήθησαν πάρα πολλοί παράγοντε, ιδιαίτερα τα τρία τελευταία χρόνια. Έχετε και τη στήριξη των μέσων, όχι μόνο <laughs> το δικό μα, αλλά και τη ΕΡΤΡΙΑ. Βεβαίω, ε, πολλών ε, ε, τηλεοπτικών σταθμών εκτό από τον δικό σα. Εσεί είστε και οι πιο παλιοί σε αυτή τη συμμαχία. Mm -hmm. ε, η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ κοντά. Με ένα απλό εισιτήριο του κτέλ έρχεσαι σω και με τον καφέ σου mm -hmm. το βλέπει δωρεάν και αναχωρεί και μπορεί να ξανάρθει αν δεν θέλει να μείνει στην πόλη. Η καλύτερη εκδρομή για μια οικογένεια. Νομίζω ναι. Γιατί τα παιδιά δεν θα, θα το ξεχάσουν ποτέ αυτό που θα δουν. Ναι. Και κάθε που θα πλησιάζει καλοκαίρι θα το έχουν συνδέσει μέσα του, καλώντα του γονεί από το χέρι, τραβώντα του. Θα πάμε, θα πάμε. Νομίζω <laughs> ναι. Το έχω ζήσει αυτό. Είναι μεγάλη ευκαιρία γι' αυτό. Ναι. Ε, πολλά συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία εύχομαι από καρδιά. Ευχαριστούμε πολύ και σα καλούμε όλου. Να είστε καλά.